Όλο και πιο συχνά, κυρία Υπουργέ, πλέον βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτρόπαια περιστατικά που αφορούν στην παιδική προστασία. Το περιστατικό, βέβαια, με τη 14χρονη στη Νέα Σμύρνη έρχεται να αναδείξει ξανά και αυτό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα και τα πολύ κοντινά και τα ολοένα και πιο συχνά, όπως είπαμε, αυτή τη βαρβαρότητα και τη σαπίλα ενός συστήματος που στηρίζεται στην εκμετάλλευση και το μόνο που το ενδιαφέρει είναι το κυνήγι του κέρδους. Ας έρθουμε όμως πιο συγκεκριμένα. Οι 14χρονοι, το 14χρονο αυτό κορίτσι, φιλοξενούνταν στη δημόσια δομή της Νέας Σμύρνης Μονάδα Προστασίας Νεανίδων Αγία Βαρβάρα, μια δομή η οποία είναι παράρτημα του Κέντρου Προστασίας Παιδιού η Μητέρα, που ανήκει στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Αττικής και εποπτεύεται από το δικό σας Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι δηλαδή μια δημόσια δομή η οποία παρέχει υπηρεσίες παιδικής προστασίας σε έφηβες, σε νέα κορίτσια από 12 χρονών και πάνω, όπως και οι 14χρονοι που φιλοξενούνταν εκεί. Αντίστοιχη δημόσια δομή, με το ίδιο μάλιστα νομικό καθεστώς λειτουργίας, αποτελεί και η παιδόπολη Άγιος Ανδρέας στον Άλυμο. Αυτές όμως οι δημόσιες δομές, όπως και όλες άλλωστε, σε όλη τη χώρα, λειτουργούν, κυρία Υπουργέ, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και φυσικά χάρη στην ηρωική προσπάθεια και αυτοθυσία καμιά φορά των ελάχιστων εργαζομένων τους, πολλοί από τους οποίους εργαζόμενους εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Πότε και σε ποιες δομές? Σε αυτές που χρειάζονται, που τα παιδιά που μένουν εκεί, που φιλοξενούν εκεί, χρειάζονται την πιο σταθερή παιδαγωγική σχέση. Σε αυτούς λοιπόν έχουμε εργαζόμενους με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, οι οποίοι εργάζονται για κάποιους μήνες και μετά απολύονται. Στη δομή της Νέας Σμύρνης υπηρετούν 9 κοινωνικοί επιμελητές, ένας μόνιμος κοινωνικός λειτουργός και άλλοι 2 συμβασιούχοι, άρα με χρόνο απόλυσης, και ένας ψυχολόγος με σύμβαση, παρακαλώ. Ενώ ανάλογη είναι και η κατάσταση στην παιδόπολη Άγιος Ανδρέας, όπου είναι στιβαγμένα σε ένα διόρροφο οίκημα 32 παιδιά από 5 έως 12 χρονών, αρκετά μάλιστα από τα οποία είναι πάνω και από τα 12, αρκετά πάνω από τα 12. Επιπλέον, σε αυτές τις δημόσιες δομές, και αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό, αλλά και στις ιδιωτικές, είναι ανύπαρκτα εκείνα τα εξειδικευμένα προγράμματα στήριξης αυτών των παιδιών, με βάση το φύλο τους, την ηλικία τους, τα τραύματά τους που έχει βιώσει το καθένα. Τι προγράμματα στήριξης να κάνει κανείς, κυρία Υπουργέ, με παιδιά από 6 έως 18 χρόνων, όταν υπάρχει ένας εργαζόμενος για 20 τέτοια παιδιά? Πείτε μου εσείς. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποβάθμισης των δημόσιων δομών για την προστασία του παιδιού έρχεται εν τέλει να λειτουργήσει και αυτή με τρόπο κακοποιητικό για τα παιδιά αυτά, από τη μεριά του κράτους, για παιδιά τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, κλείνω κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, έχουν εγκαταληφθεί ή κακοποιηθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει έστω και τώρα, στο τέλος της θητείας της, ετούτη η κυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο σε αυτές τις δύο δομές, αλλά και σε όλες τις δημόσιες δομές που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, με πραγματική λύπη και στεναχώρια καταλαβαίνω ότι τις απόψεις μας για παιδική προστασία και αποϊδρυματοποίηση χωρίζει μία άβυσσος. Μας κατηγορείται ότι συκοφαντούμε, αν είναι δυνατόν, τις δημόσιες δομές γιατί θέλουμε, λέει, πεισματικά να τις κλείσουμε. Αυτό καταλαβαίνετε όταν 4 χρόνια διακηρύσουμε σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους το πρόσταγμα της αποϊδρυματοποίησης, το ότι πρέπει να βρούμε μία οικογένεια για κάθε παιδί και όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε δομές, γιατί τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα σε δομές δεν είναι παιδιά τα οποία είναι ορφανά. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί μακριά από την βιολογική τους οικογένεια, γιατί αυτή είναι είτε κακοποιητική, είτε παραμελητική, είτε και τα δύο, να τους βρούμε μία κατάλληλη για αυτά οικογένεια. Και ξέρετε τι, το έχουμε καταφέρει. Το έχουμε καταφέρει για τα μισά παιδιά που ήταν στα ιδρύματα. Τα μισά παιδιά από το 19 που δεν ξέραμε καν πόσα ήταν, έχουν ήδη βρει την κατάλληλη για αυτά οικογένεια. Και συνεχίζουμε.
Η σημασία της οικογένειας για εμάς είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερη αυτής ενός καλού, σωστού ιδρύματος. Μόνο όταν τα παιδιά έχουν ένα πρόσωπο αναφοράς, το οποίο δεν αλλάζει κάθε οχτάωρο, τότε μπορούν να αναπτυχθούν σωστά συναισθηματικά, ψυχολογικά, αλλά και ακόμα και σωματικά. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, δεν είναι κάτι το οποίο το λέει το Υπουργείο κοινωνικής πολιτικής, δεν είναι κάτι καν που το λέει η κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο, ένα, το λένε όλοι οι ειδικοί παιδικής προστασίας, όλος ο κόσμος που ασχολείται ερευνητικά και επαγγελματικά πάνω στο βέλσο συμφέρον του παιδιού, αλλά επίσης αυτό μας το λέει και η ίδια η ζωή και όλα τα εμπειρικά στοιχεία που κοιτάμε και βλέπουμε την εξέλιξη ενός παιδιού, η οποία είναι πολύ καλύτερη και προτιμότερη όταν πηγαίνει σε μία ανάδοχη από το να μένει σε ένα ίδρυμα. Τώρα, κανείς δεν μίλησε για οποιαδήποτε οικογένεια. Και κύριε Βουλευτά, εδώ πέρα θα ήθελα να γνωρίζετε το τι γίνεται όταν μια οικογένεια συνδέεται, δεν παίρνει ένα παιδί, συνδέεται μαζί του. Η οικογένεια αυτή έχει πρώτα περάσει κοινωνική έρευνα, πλέον περνάει εκπαιδευτικά μαθήματα, τα οποία οι ίδιες οι οικογένειες μας λένε ότι τους βοηθούν, ψυχοκοινωνικά τους βοηθούν, έτσι ώστε να τους προετοιμάσουν για την υποδοχή ενός παιδιού, αλλά και μετά να γνωρίζουν τα προβλήματα που θα προκύψουν και πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά. Η αναδοχή, επίσης, δεν είναι υιοθεσία. Η αναδοχή στηρίζεται πριν και μετά από την πολιτεία. Με επίδομα που δίνεται κάθε μήνα στα άτομα τα οποία γίνονται ανάδοχοι γονείς, αλλά και, ίσως αν θέλετε, κατ' εμέ και κυριότερα, ψυχοκοινωνική στήριξη των ανάδοχων γονέων, αλλά και του παιδιού, μαζί με αυτό όμως και εποπτεία, έτσι ώστε η πολιτεία να είναι σίγουρη ότι η αναδοχή αυτή πηγαίνει καλά και πηγαίνει καλά προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Τώρα, επειδή κάνουμε πράγματα για την υιοθεσία και την αναδοχή, είμαστε πεισμωμένοι και το έχουμε πραγματώσει στο ότι το κατάλληλο περιβάλλον για ένα παιδί είναι η οικογένεια και όχι η δομή. Κάναμε την επαγγελματική αναδοχή. Ρωτάτε, μα είναι δυνατόν να πληρώνει ένας άνθρωπος για να πληρώνεται ένας άνθρωπος για να γίνει επαγγελματίας ανάδοχος? Και σας αντιστρέφω το ερώτημα. Τι θα προτιμούσατε εσείς για ένα παιδί με αναπηρία που αγαπάτε? Να είναι μέσα σε ένα ίδρυμα, μαζί με άλλα 10 παιδιά, σε έναν κοιτώνα και να το προσέχουν 4 φροντιστές, οι οποίοι κάθε 8ωρο θα αλλάζουν και ξέρετε τι. Και οι 4 επί 3, 12 φροντιστές, και οι 12 θα πληρώνονται. Δεν κάνουν τη δουλειά τους οι δημόσιοι λειτουργοί εθελοντικά. Οπότε τι προτιμάτε, να είναι ένα παιδί με αναπηρία σε ένα ίδρυμα με 4 φροντιστές και άλλα 10 παιδιά στην αίθουσα, οι οποίοι φροντιστές αλλάζουν κάθε 8ωρο και πληρώνονται όλοι, ή να είναι με ένα εκπαιδευμένο συμπολίτη μας, ο οποίος θα πληρώνεται έτσι ώστε ο ίδιος να είναι υπεύθυνος, εκπαιδευμένος και να ελέγχεται για να έχει το παιδί αυτό στο σπίτι του. Και το παιδί να μην είναι πια στον γειτόνα, το παιδί να μην είναι πια στο ίδρυμα, το παιδί να μπορεί να κοινωνικοποιείται. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, αυτό θέλουμε. Και αυτό καταφέραμε, αυτό εκδώσαμε και έτσι πάμε μπροστά την κοινωνία μας. Με την αποϊδρυματοποίηση και με τη διαφορετικότητα εντός κοινωνικού πλαισίου. Όχι μακριά μας, μέσα σε ένα ίδρυμα. Σας ευχαριστώ. Οι λέξεις κλειδιά της απάντησης, της πρωτολογίας της κυρίας Υπουργού ήταν δύο. Αποϊδρυματοποίηση η πρώτη και επαγγελματική αναδοχή η δεύτερη. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Καταρχήν, κυρία Υπουργέ, ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι η εξοϊδρυματική αποκατάσταση των παιδιών που στερούνται τη φυσική τους οικογένεια, σε κατάλληλα περιβάλλοντα πάντα αυτή η αποκατάσταση και η φροντίδα, ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Ποτέ το είπαμε αυτό. Ποτέ δεν το είπαμε. Είναι απολύτως λογικό. Από αυτό όμως, από αυτή την παραδοχή, μέχρι το να κλείσουν όλες οι δομές οργανωμένης φιλοξενίας, γιατί εκεί οδηγεί η αντίληψή σας για την αποϊδρυματοποίηση, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, ειδικά τις δημόσιες δομές, γιατί για αυτές μιλάτε συνήθως, όχι για τις ιδιωτικές, η διαφορά καταλαβαίνετε ότι είναι χαοτική. Γιατί είναι χαοτική αυτή η διαφορά? Γιατί, κυρία Υπουργέ, το ξέρετε κι εσείς, ότι είναι εντελώς αναγκαία η ύπαρξη σύγχρονων δημόσιων δομών παιδικής προστασίας, βραχύχρονης φιλοξενίας, μέχρι να βρεθεί το παιδί και να ενταχθεί σε ένα ποιοτικό, σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, με κριτήρια όμως επιστημονικά και με βάση το συμφέρον του ίδιου του παιδιού. Ζητάτε, λέτε, το κλείσιμο των ιδρυμάτων. Δεν το ζητάτε μόνο εσείς, και ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητάει.
και η κυρία Φωτίου, η υπουργός πριν από εσάς, και εκείνη τα ίδια έλεγε πάνω κάτω και βαφτίζεται και βαφτίζεται. Και αυτό το ζητάτε κυρίως για τις δημόσιες δομές. Για τις ιδιωτικές δεν σας έχουμε ακούσει να λέτε και πολλά πράγματα, γιατί αυτές ανθίζουν. Και αν θέλετε, ιδρύεται ιδιωτικές δομές μέσα σε νοσοκομεία, από δωρεές, όπως έγινε πέρυσι. Λέτε ότι πρέπει τα παιδιά να τοποθετούνται αμέσως σε μια οικογένεια, γιατί η θέση τους είναι εκεί. Ασφαλώς. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, κάθε παιδί να έχει μια οικογένεια. Πρόκειται όμως για ευχολόγια, κυρία Υπουργέ. Εντελώς. Γιατί δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές συνθήκες που δημιουργούνται όταν πρέπει ένα παιδί να απομακρυνθεί από την οικογένειά του. Και μάλιστα καμιά φορά και με εισαγγελική εντολή. Αυτές ακριβώς οι συνθήκες, οι έκτακτες που προκύπτουν σε οποιοδήποτε χρόνο της ζωής του παιδιού, υπαγορεύουν και την ανάγκη ύπαρξης αυτών των δημόσιων, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, των δημόσιων δομών στήριξης αυτών των παιδιών, όταν δεν υπάρχει μια οικογένεια να το αναλάβει. Εκτός αν θεωρείτε την παραμονή δεκάδων, για να μην πω εκατοντάδων παιδιών, στα παιδιατρικά νοσοκομεία ως καταλληλότερη από τις δημόσιες δομές, γιατί εκεί λιμνάζουν, συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ, εκεί λιμνάζουν δεκάδες παιδιά στις πτέρυγες των νοσοκομείων, έφηβα παιδιά, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα ίδια, αλλά και για τους υπόλοιπους ασθενείς, για τα υπόλοιπα περιστατικά. Επιπλέον, ξέρετε, υπάρχουν, κυρία Υπουργέ, περιπτώσεις, να μιλήσουμε και λίγο πιο ειδικά, περιπτώσεις παιδιών, όπως οι έφηβοι, παιδιά που έχουν βαρύ πένθος ή έχουν υποστεί εξαιρετικά κακοποιητικές καταστάσεις στην οικογένειά τους, παιδιά με αναπηρίες, και όλα αυτά μπορεί να μην προτιμώνται και δεν προτιμώνται πολλές φορές από τις οικογένειες που θέλουν να τεκνοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχες. Δεν υπάρχουν τέτοια παιδιά. Φυσικά και υπάρχουν. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά, αν κλείσουμε λοιπόν όλες τις δημόσιες δομές. Να λοιπόν γιατί λέμε εμείς ότι χρειάζονται δημόσιες δομές με σύγχρονες εγκαταστάσεις, μικρού μεγέθους, ενταγμένες στη γειτονιά, όχι απομακρυσμένες, έτσι ώστε το παιδί να εντάσσεται και στο κοινωνικό περιβάλλον τις γειτονιές του, στελεχωμένες με ειδικά προγράμματα, σύγχρονα, με βάση τις ιδιαιτερότητες, εξατομικευμένα επιστημονικά προγράμματα για κάθε ένα τέτοιο παιδί. Γιατί, ξέρετε, αυτά τα παιδιά, και το ξέρετε, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, αυτά τα παιδιά που έχουν ζήσει σε ένα τόσο μεγάλο, τόσο έντονο κακοποιητικό περιβάλλον, έχουν πολλά τραύματα, ζούνε, η ζωή τους βρίσκεται σε μία δίνη. Χρειάζεται λοιπόν να στηριχθούν και μερικά χρειάζονται να στηριχθούν και σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Είναι τραύματα που δεν ξεπερνούνται πολλές φορές. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε γενικώς να πετάμε μία αποϊδρυματοποίηση και να τελειώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά και χρειάζεται ένα οικογενειακό περιβάλλον, φυσικά και χρειάζεται το περιβάλλον της οικογένειας, όμως μερικές φορές αρκετά από αυτά τα παιδιά, οι οικογένειες δεν μπορούν από μόνες τους να τα βοηθήσουν, αν δεν έχουν και εκείνες μια αντίστοιχη επιστημονική υποστήριξη. Όσο τώρα για την επαγγελματική αναδοχή, δηλαδή για την εκμίσθωση γονέων, γι' αυτό μιλάμε τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μιλάμε για εκμίσθωση γονέων επί 24ωρου βάσεως. Περί αυτού πρόκειται. Να δέχονται μέχρι και 5 παιδιά στο σπίτι τους και να το φέρνετε μάλιστα σε αντιπαράθεση με τα ιδρύματα. Θεωρούμε ότι ακριβώς αυτός ο θεσμός της επαγγελματικής αναδοχής, και κλείνω κυρία Πρόεδρε, είναι εξόχως αντιδραστικός. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και η διεθνής εμπειρία με αρνητικότατα αποτελέσματα. Υπάρχει εμπειρία, κυρία Υπουργέ, ότι οι επαγγελματίες ανάδοχοι επιστρέφουν πολλές φορές τα παιδιά που αναλαμβάνουν και τα παιδιά τελικά γυρνάνε από επαγγελματία σε επαγγελματία, εισπράττοντας ξανά απόρριψη και απόρριψη και κακοποίηση. Δεν τα γνωρίζετε όλα αυτά? Έτσι λοιπόν η επαγγελματική αναδοχή, ζήτω η επαγγελματική αναδοχή, είναι δυνατόν αυτή η σχέση να επαγγελματοποιηθεί? Αν είναι δυνατόν. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες δομές, οι δημόσιες, οι βραχυχρόνιες, υποστηριζόμενες από το προσωπικό το κατάλληλο, το επαρκές. Όχι αυτό που κάνει συμβάσεις 5 και 6 μηνών και μετά φεύγει και τα παιδιά ψάχνουν να βρουν που πήγε αυτός. Και βεβαίως σε χώρους κατάλληλους και με προγράμματα εξατομικευμένα επιστημονικά. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει δυστυχώς στις δημόσιες δομές, και όπως είπα αυτές λειτουργούν με
με το φιλότιμο, την αυτοθυσία και τον ηρωισμό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.